νέα εμπόδια τα οποία πάνε πίσω το εγχείρημα για την κατασκευή κέντρου αποτέφρωσης νεκρών στο Ηράκλειο. Στο πλαίσιο διαγωνισμού κατατέθηκαν δύο προσφορές για τη μελέτη ανέγερσης του αποτεφρωτηρίου, οι οποίες όμως κρίθηκαν μη αποδεκτές από την Επιτροπή Διαγωνισμού για ζητήματα τυπικών προσόντων. Δυστυχώς, σύμφωνα με αυτά που έχει αξιολογήσει η Επιτροπή, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις εμπειρίας που είχαν τεθεί στη διακήρυξη. Αυτό βέβαια μένει να αποδειχτεί και από την Οικονομική Επιτροπή. Είναι μια διαδικασία που έχει πάρει πάρα πολλούς μήνες ήδη και αυτό είναι κάτι που μας προβληματίζει. Θεωρώ ότι είναι άστοχο και το νομικό πλαίσιο αναφορικά με τις επιτροπές που στελεχώνουν τους συγκεκριμένους διαγωνισμούς, γιατί ορίζονται μηχανικοί από άλλους δήμους που δεν είναι ουσιαστικά στη δική μας ευχέρεια το να τους κινητοποιούμε. Ο Γιάννης Αναστασάκης αναφέρθηκε στις αδυναμίες του νομικού πλαισίου αλλά και στη γραφειοκρατία, με τον ίδιο να σχολιάζει τις τελευταίες εξελίξεις με την απόρριψη των δύο προσφορών όπως και τα επικρατέστερα σενάρια. Υπάρχουν τα εξής σενάρια: να κλείσει η Οικονομική Επιτροπή χωρίς να ακολουθήσουν οι ενστάσεις το διαγωνισμό σε αυτό το σημείο και να γίνει ξανά προκήρυξη, ενδεχομένως να ξαναδούμε τα θέματα της εμπειρίας, μην τυχόν και έχουν τεθεί υπερβολικά κριτήρια που δεν μπορεί να ικανοποιηθούν από σοβαρά μελετητικά γραφεία. Αν τυχόν υπάρξει ένσταση, θα πρέπει να περιμένουμε την αξιολόγηση της ένστασης. Υπάρχει μια αρχή εξέτασης προδικαστικών προσφυγών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εκνοή του 2019 ο Δήμος είχε προκηρύξει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση μελέτης με αντικείμενο την κατασκευή κέντρου αποτέφρωσης νεκρών σε μια δημοτική έκταση 45 στρεμμάτων νότιο-ανατολικά της Νέας Αλικαρνασσού, με τη σχετική μελέτη να αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο βήμα, η οποία όμως δεν είχε αίσια τροπή. Επομένως, έχουμε προοδεύσει αρκετά, αλλά μας ήρθε από το πουθενά ένα εμπόδιο στην διαδικασία του να προχωρήσει ο διαγωνισμός. Θα το ξεπεράσουμε όμως, γιατί η βούληση παραμένει στο να χωροθετηθεί το αποτεφρωτήριο στο Ηράκλειο. Την ίδια ώρα, οι ιδιοκτήτες γραφείων τελετών αναφέρονται στην καύση των νεκρών στο αποτεφρωτήριο της Ριτσόνας, το οποίο λειτουργεί έναν χρόνο, με τα σχετικά κόστη να είναι μειωμένα, καθώς συγγενείς νεκρών δεν καταφεύγουν σε κρεματόριο της Βουλγαρίας, όπως συνέβαινε σε μεγάλο βαθμό τα προηγούμενα χρόνια. Ναι, είναι πολλοί κόσμος που μας ζητάει να πάει στην Ριτσόνα για αποτεύρωση, γιατί έχει μειωθεί το κόστος αυτή τη στιγμή, γιατί περισσότερα πηγαίνουμε στη Βουλγαρία. Κλείνουμε ένα ραντεβού με το αποτεφρωτήριο ημέρα και ώρα, αν θέλουν οι συγγενείς να συνοδεύσουν, να είναι παρόν στη διαδικασία. Και φεύγουμε και πάμε Ριτσόνα και γίνεται η διαδικασία της αποτεύρωσης. Ή παίρνει την τέφρα, την παίρνουμε και τη φέρνουμε στην οικογένεια, τη δίνουμε και από εκεί και μετά την κάνει ό,τι θέλει η οικογένεια. Υπάρχει όμως και εκεί μια διαδικασία, η οποία έχουν φτιάξει ένα κήπο απ' έξω, βάζουν την τέφρα, μπαίνει ένα λουλούδι από πάνω και βάζουν το όνομα του νεκρού που έχει την τέφρα εκεί. Αναλόγως βέβαια η οικογένεια τι θα ζητήσει, έτσι. Μια μεγάλη οικογένεια της πόλης δεν μπορείς να της παρουσιάσεις το φέρετρο της καύσης για να μείνει σε αναμονή και να περάσει από μπροστά, αν υποθέσουμε ότι δεν βρισκόμαστε σε εποχή καραντίνας, να περάσει από μπροστά, ας πούμε, 500.000 άτομα για να χαιρετήσουν, πρέπει να μπει ένα φέρετρο αξιοπρεπές έτσι όπως το θέλει η οικογένεια. Αυτή η περίπτωση έχει συμβεί, μπορεί να γίνει έτσι, να αλλάχτεί το φέρετρο μετά για να ταξιδέψει και να πάει με το φέρετρο της καύσης πλέον.